του αυτοκινήτου στον δρόμο δεν είναι φόβο. Τότε το χτύπημα στην πόρτα σημαίνει φίλος και το άνοιγμα του παράθυρου κάθε ώρα σημαίνει ουρανός. Και βγάζοντας τα μάτια μας με τις μακρινές καμπάνες των χρωμάτων. Μονάχα αυτό, τίποτα άλλο δεν είναι ειρήνη. Μονάχα αυτό, τίποτα άλλο δεν είναι ειρήνη. Πού θα μου πας, όπου κι αν βρίσκεσαι θα σε βρω. Φοβόμουν, τρέμαν τα γόνατά μου. Ο φόβος αυτός μου άρεσε, ήταν μέσα στους κανόνες του παιχνιδιού. Έπρεπε να φοβάμαι. Ύστερα, όταν πεταγόμουν από την κρυψώνα μου και προλάβαινα να φτάσω πρώτος, ο φόβος έφευγε. Ξανά βρίσκα την ειρήνη και την παρέα και όλα ήταν μια χαρά. Τώρα το κρύβομαι, είναι ένα άλλο ρήμα. Δεν είναι ούτε άκακο, ούτε παιχνιδιάρικο πια. Φόρτωναν σαν τα ζώα σε καμιόνια και τρένα και τους έστελναν στα στρατόπεδα.
σε μέρη όπου τους περίμεναν η φρίκη και ο θάνατος. Αμέτρητες ψυχούλες εκεί ψηλά στα ουράνια ρωτούν χρόνια τώρα. Γιατί, ποιος και τι να τους απαντήσει. Να στέκεται πάνω στο κοντόφλι και να μη χαιρετάει. Όπως όταν το βαπόρι φτάνει στο λιμάνι και εσύ βλέπεις από κάτω τον αγαπημένο σου άνθρωπο που χρόνια περιμένεις να φτάσει. Να σου κουνάει το μαντήλι και να σε χαιρετάει. Έφτασα, έφτασα. Ο κόσμος που μέχρι στιγμής κοιτούσε ασάρευτος, ρωτώντας την ανάσα του, όρμησε πάνω στη γερμανική σημαία και τη χιλιοκομμάτιασε και τα κουρέλια της σκορπίστηκαν στον άνεμο. Άλλοι τραγουδούσαν και άλλοι έκλαιγαν. Οι δρόμοι της Αθήνας πλημμύρισαν από κόσμο που παραλυρούσε από ενθουσιασμό και σ' ακούγονταν εκρήξεις από μακριά. Οι Γερμανοί, φεύγοντας για τελευταίο βάρβαρο αποχαιρετισμό, ανατείναξαν το λιμάνι του Πειραιά. Ξεφυχθήκαμε στους δρόμους. Ο ήλιος ανέτειλε πάνω σε μια καταγάλανη Αθήνα. Πού βρέθηκαν μέσα σε μια νύχτα τόσες χιλιάδες σημαίες? Ούτε χαμόσπιτο χωρίς σημαία. Τα παιδιά πάνω στους ώμους των πατεράδων τους, για να βλέπουν και ποτέ να μην ξεχάσουν, βαστούσαν και αυτά χάρτινες σημαιούλες και τις κονούσαν πέρα δόντε φωνάζοντας. Χιλιάδες κόσμος πήγαινε προς το Σύνταγμα. Ολόκληρη Αθήνα, μια λαοθάλασσα που προχωρούσε τραγουδώντας. Όλο αυτό το πανηγύρι θυμίζει παραμύθι. Ένα παραμύθι με δράκοντες και παλικάρια που σκοτώνουν τους δράκοντες και όλα τελειώνουν με χαρές και γέλια. Και ζούμε εμείς καλά και εμείς πάλι καλύτερα. Not by each other's misery.
We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone. The good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful. But we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much, feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. Να σας πω κάτι που ένιωσα. Εκεί ψηλά που πήγατε, επειδή δεν μπορώ να βρω λόγια, μας ανεβάσατε και εμάς, στα σύννεφα. Και εκεί βρήκαμε, συνάντησα κάποιους από αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους και για αυτά που μας μιλήσατε. Και ξέρετε τι μας είπε, τι μου είπε. Γελούσε, δεν ήταν στενοχωρημένος. Ήταν ένας από αυτούς που σκοτώθηκαν και είπε, είμαι πολύ περήφανος. Άξιζε που σκοτώθηκα, γιατί αυτά τα παιδιά σήμερα με έκαναν να νιώσω πολύ όμορφα που έδωσα τη ζωή μου για την πατρίδα. Μπράβο σας, παιδιά. Δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό αν δεν ήταν αυτή η καταπληκτική δάσκαλη που πρέπει να τους ευχαριστήσετε, να τους αγκαλιάσετε, την κυρία Βάσο.
μουσική. Η κυρία Δέσποινα. Η κυρία Τέτα. Δεν τους βλέπατε, γιατί είχατε φύγει από το σχολείο. Για να ετοιμάσουν όλο αυτό, ήταν εδώ μέχρι και τη νύχτα, πολλά βράδια, για να πάρουν αυτό το βιβλιαράκι της σειρός του Παπαμόσχου και να το κάνουν και να το μετατρέψετε εσείς σε αυτό το αριστούργημα. Αλλά να ευχαριστήσουμε και κάποιον που είναι πάντα αθόρυβος, σεμνός, αλλά με τόσο ωραία παρουσία όλα αυτά τα χρόνια και σας μαθαίνει τα όμορφα και με πολύ ωραίο τρόπο τραγούδια. Τον κύριο Βενιέρη. Και φυσικά πάντα κοντά μας ο κύριος Ευτύχης και η κυρία Τασία. Πόσο πολύ μας βοηθούν και ακούραστα δουλεύουν μαζί μας. Παιδιά μου, μπράβο. Μας κάνετε πάρα πολύ υπερήφανοι. Συγχαρητήρια και για να πούμε, θα το δείξουμε έστω και μαγνητοσκοπημένο σε αυτούς που δεν ήρθαν. Πάτε, γιατί έχουμε μία αλλαγή τώρα του σκηνικού. Θα υπάρχει ένα μικρό κενό, θα αποχωρήσουν τα παιδάκια τώρα της Τετάρτης για να έρθουν πάνω να κλείσουμε με μια νότα αισιοδοξίας με τα παιδιά της Χοροδίας. Θα περάσετε, παιδάκια μου. Μπράβο σας. Και θα πάτε με τις δασκάλες πίσω. Ο κύριος Μπούσουρας με τα παιδιά της Χοροδίας ετοίμασαν 4 τραγουδάκια, τον Δραπέτη, τα 2 παιδιά από το Βραχώρι, ήταν κάποτε 2 φίλοι και τις γυναίκες Υπηρώτησης. Και με αυτό το χαρούμενο τρόπο θα κλείσουμε αυτή την αριστουργηματική γιορτή, γιατί δεν θεωρώ ότι παιδιά Τρίτης Τετάρτης Δημοτικού θα μπορούσαν να μας ανεβάσουν τόσο πολύ ψηλά. Άρα, χαλάλη που παιδιά μου θυσιάσαμε αυτό το πρωινό. Εγώ το λέω μέσα εισαγωγικά. Και να δώσω και πολλά συγχαρητήρια τώρα στα δευτεράκια που ήταν άψογοι θεατές. Και επειδή ακούσαμε πριν με τον κύριο Γιωργούση κάποια παιδάκια να λένε τι κάποιες λέξεις θα τις μάθετε, θα τις μάθουμε και αυτές. Γι' αυτό είμαστε εδώ να σας τις μάθουμε. Γιατί κάποια παιδιά ρωτούσαν. Και αυτό είναι και η αξία. Τι σημαίνει αυτό. Και μέχρι να έρθουν τα παιδιά της Χοροδίας θα σας πω και κάτι τώρα και ως δάσκαλος. Με ρώτησε ένα παιδί προχθές, γιατί κύριε γιορτάζουμε την 28 Οκτωβρίου που άρχισε ο πόλεμος και δεν γιορτάζουμε στις 12 Οκτωβρίου, γιατί τους μιλήσαμε στις 12 Οκτωβρίου του 1944 τη λήξη, όπως κάνει όλη η Ευρώπη. Και επειδή πρέπει να μαθαίνουμε την ιστορία πραγματικά, προσωπική μου εκτίμηση, αλλά πιστεύω και εκτίμηση και νομίζω και το είχα διαβάσει και από την Ακαδημία Αθηνών ως πόρισμα, είμαστε η μοναδική χώρα που γιορτάζουμε την έναρξη. Αλλά γιατί όμως, παιδιά? Γιατί εμείς κάναμε ένα λάθος. Μετά το τέλος του πολέμου, ενώ όλη η Ευρώπη πορεύονταν σε ειρήνη, εμείς κάναμε κάποια λάθη. Και αντί να μονιάσουμε, γιατί αν καταφέραμε αυτά, τα καταφέραμε από την αγάπη και την ενότητα,
Δυστυχώς, μπήκε ένα ζυζάνιο μέσα στην καρδιά μας, τότε στην καρδιά των Ελλήνων, που και τώρα υπάρχει λίγη, σε μικρότερο βαθμό από το ζυζάνιο, και κάναμε έναν πόλεμο άλλο μετά. Πολύ πιο, θα έλεγα, αιματηρό. Και άλλα 5-6 χρόνια τσακωνόμασταν μεταξύ μας. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που πιστεύω δεν γιορτάζουμε το τέλος, γιατί δεν σταμάτησε για μας. Και θα θυμόμαστε την ενότητα και όχι το διχασμό. Γι' αυτό και να μην μας φοβίζουν αυτές οι... Αυτοί, τι έκαναν μετά, παιδιά. Πήραν αυτές τις ωραίες λέξεις που ακούσατε σήμερα και ο καθένας τις ερμήνευε με το δικό του τρόπο. Και άρχισε ο τσακωμός. Απλά, δεν ήταν τόσο απλά, γιατί ήταν πιο σύνθετα, θα μεγαλώσετε και θα τα μάθετε. Ας απολαύσουμε τώρα την ορχήστρα του κυρίου Μούσουρα και τα παιδιά της, μάλλον την χοροδία και τα παιδιά της χοροδίας. Καλημέρα και από τη χοροδία του Δημοτικού Σχολείου της Ελληνογαλλικής Σχολής Ζαντάρ. Είμαστε εδώ πέρα για να τραγουδήσουμε και να κλείσουμε τη σημερινή αυτή υπέροχη γιορτή με 4 τραγούδια που έχουν σχέση με τη γιορτή, με την επέτειο της 28 Οκτωβρίου. Θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους από ένα θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη με τίτλο «Δραπέτης». Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι από μια δουλειά που είχε κάνει παλιότερα η Μαρινέλα σε σχέση με το αλβανικό έπος, με τίτλο «Δύο παιδιά από το Βραχώρι» σε μουσική του Γιώργου Κατσαρού και στίχους του Πυθαγόρα. Στη συνέχεια πάλι ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη με τίτλο «Ήταν κάποτε δύο φίλοι» σε στίχους του Τάσου Λιβαδίτη. Και θα κλείσουμε πάλι με ένα τραγούδι από την ίδια δουλειά την προηγούμενη της Μαρινέλας που είπαμε, με τίτλο «Γυναίκες επιρώτησε» σε μουσική του Γιώργου Κατσαρού και στίχους του Πυθαγόρα. Στο πιάνο μας συνοδεύει η δασκάλα μουσικής της σχολής, η κυρία Ανδριάννα Κύρη.